Ο κύριος Ελευθερίου, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ελευθερίου, και ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Κλήτου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Για πείτε μας τώρα, θυμίστε μας τα επικαιροποιημένα εμβόλια, γιατί από ό,τι κατάλαβα, το επικαιροποιημένο της Όμικρον 1 ξεπεράστηκε. Δεν το έχει βγει στην κυκλοφορία. Τώρα μιλάμε για τις μεταλλάξεις 4 και 5. Είναι πλέον σε χρήση των ανθρώπων που θέλουν να εμβολιαστούν. Έχουν δυνατότητα επιλογής εμβολίου ή είναι μία εταιρεία? Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στις πλατφόρμες? Από ό,τι γνωρίζω, είναι μία η βασική εταιρεία και απευθύνεται κυρίως στα όμικρον 4, όμικρον 5. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καλύπτει και τις προηγούμενες μεταλλάξεις, αλλά ας πούμε ότι είναι πιο στοχευμένα στις τελευταίες μεταλλάξεις που είναι και οι επικρατούσες. Και βέβαια είναι η ενισχυτική δόση που προϋποθέτει, όπως σωστά είπατε στο ρεπορτάζ σας, να έχει ήδη προηγηθεί ο εμβολιασμός με τα προηγούμενα εμβόλια. Αυτά όντως είναι τα πιο επικαιροποιημένα εμβόλια που υπάρχουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν προβλέπεται να βγουν κάποια καινούργια. Άρα και εγώ θα πω, αν και ακούστηκε ήδη από το ρεπορτάζ σας, ότι όσοι είναι άνω των 60, καλό είναι να πάνε να εμβολιαστούν. Πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Η τέταρτη ασθενής πια ομάδες, δόση, έτσι. Τέταρτη. Ναι, είναι και μπορεί να υπάρξει και πέντε και πέμπτη. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση αυτό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο κορονοϊός κάποια στιγμή ήδη έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε ενδημική νόσο και όπως κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο, έτσι θα κάνουμε και το εμβόλιο του κορονοϊού. Ναι, εντάξει, άρα, δεν λοιπόν, έχουμε δεν φτάσει είναι εκεί. Τώρα κάνουμε μια Όχι φορά ακόμα το χρόνο το εμβόλιο της γρίπης, αλλά έχουμε κάνει ήδη 4 φορές το εμβόλιο του κορονοϊού. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε να είναι μια ενδημική νόσος η οποία θα αντιμετωπίζεται με εφάπαξ εμβολιασμό, αν αντιμετωπιστεί ποτέ έτσι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, είναι ένας καινούργιος ιός, η γρήπη είναι δεκαετίες, όπως αντιλαμβάνεστε. Παρ' όλα αυτά έχουμε και κάνει άλματα. Και πάλι δεν πιάνει και όλα τα στελέχη, γιατί πολλές φορές η έξαρση της γρήπης είναι σε άλλα στελέχη της. Και τι έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός, τουλάχιστον η κρίσιμη μάζα του πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστεί, εν τούτης νοσεί. Πολύ σωστά τα λέτε και κάθε χρόνο είναι διαφορετικό το εμβόλιο ανάλογα με τα στελέχη που επικρατούν της γρίπης στην κοινότητα. Θα ήθελα να πω όμως ότι παρόλο ότι μιλάμε για έναν ιό που είναι 2 ετών, είναι τεράστια επιτυχία επιστημονική που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα βγήκαν και εμβόλια που πιάνουν τον ιό και φάρμακα, όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ σας, που αντιμετωπίζουν με μεγάλη επιτυχία και μειώνουν τις πιθανότητες θανάτου. Άρα είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχουμε πετύχει ως επιστήμονες, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, τόσο σύντομα να έχουμε σώσει τόσα εκατομμύρια ανθρώπινων ζώων και δείχνει τη μεγάλη δύναμη που έχει η ιατρική και γενικότερα η επιστήμη. Και είναι εκεί που πρέπει ο κόσμος να πιστέψει στην επιστήμη, για να στο και στο άλλο θέμα που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ για τους ανεμβολιαστούς. Αυτό είναι μείζον ζήτημα. Τώρα, εσείς πώς ακούτε αυτό το σημερινό που είπε ο Υπουργός, ότι μέχρι τέλος του χρόνου τουλάχιστον δεν προβλέπετε κάτι για όσους γιατρούς ή νοσηλευτικό προσωπικό έχουν τεθεί σε αργία ακριβώς γιατί δεν ήταν ανεμβολίαστοι και μάλιστα με το σκεπτικό ότι θα πρέπει να πιστεύεις στην επιστήμη σου. Διαφορετικά δεν είσαι, από ό,τι κατάλαβα, εγώ ερμηνεύω τον Υπουργό, δεν τα είπε ο Υπουργός έτσι, φερέγγιος και αξιόπιστος έναντι του ασθενούς. Πρέπει να πιστεύεις στο επιστήμη που υπηρετείς και είναι ένα σωστό επιχείρημα αυτό. Αλλά το πιο σωστό, το ακόμα πιο σημαντικό επιχείρημα είναι ότι όταν είσαι υγειονομικός, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων που έρχονται στο νοσοκομείο για να γίνουν καλά. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα και γι' αυτό το λόγο μάλιστα πάρθηκε και η απόφαση αναστολής. Η άποψή μου είναι ότι κάποια στιγμή βεβαίως πρέπει να επανέλθουν αυτοί οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Ναι, εντάξει, η πολιτεία δεν μπορεί να λαμβάνει εξοδοτικά μέτρα, έτσι. Και εγώ αυτό το κατανοώ αυτό. Θα θεωρηθεί τιμωρητική πράξη αν δεν επανέλθουν. Πρέπει να επανέλθουν. Είναι οικογένειες, είναι άνθρωποι που έχουν υποχρεώσεις, έχουν δομήσει μια ζωή και αυτό Σωστά. το διάστημα, νομίζω ένα χρόνο τώρα, είναι χωρίς καταβολή μισθού, έτσι δεν είναι? Σε Σωστά.
έχουν υποφέρει. Βέβαια, ήταν δική τους επιλογή αυτό, δεν τους υποχρέωσε κανείς. Από εκεί και πέρα, το πότε ακριβώς θα μπουν στο σύστημα. Σωστά άκουσα να λέει τον Υπουργό ότι εξαρτάται και από την πορεία της πανδημίας. Mm-hmm. Αν πράγματι παραμείνουν τα δεδομένα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και φαίνεται να είναι ελεγχόμενη η πανδημία, τότε νομίζω ότι μπορούν να επανέλθουν και πιο νωρίς από τον, από ναι, τα τέλη αν του περιοριστεί, έτους. Ναι, αν πάνε τα πράγματα καλύτερα. Και τώρα θα ήθελα πριν σα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας να μου σχολιάσετε τη διπλή νόσηση του Αλμπέρτ Μπουρλά. Είναι κάτι σαν τη φήμηση για το εμβόλιο, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι πρωτοφανές, έχει συμβεί. Εγώ δεν το βλέπω τόσο ως δυσφήμιση, με συγχωρείτε που θα το πω, το βλέπω μάλλον ως διαφήμιση. Διότι όταν αναγγέλεις και τη θεραπεία που παίρνεις, προφανώς έχεις πίστη στο φάρμακο που βγάζει η εταιρεία σου και γι' αυτό το κάνεις αυτό. Πάντως δεν είναι πρωτοφανές να έχεις νοσήσει και μία και δύο φορές. Πλήθος υγειονομικών και γιατρών γνωρίζω πολύ καλά, παρά το γεγονός, και εγώ ίδιος προσωπικά, παρά το γεγονός ότι έχουμε κάνει ένα πλήρη κύκλο εμβολιασμού, δυστυχώς νοσήσαμε κιόλας, αλλά νοσήσαμε ελαφρά. Ναι. Δεν κινδυνεύσαμε να πάθουμε κάτι χειρότερο. Πάντως... Και το άλλο μεγάλο θέμα, κλείνοντας, είναι μεγάλες ελλείψεις, γιατί άκουσες το ρεπορτάζ σας που υπάρχουν στο σύστημα, σε αναισθησιολόγους και άλλους γιατρούς, ναι, οι οποίες, αν μου επιτρέψετε να σχολιάσω, πρέπει να αντιμετωπιστούν, άμεσα και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τρόπο βιώσιμο και όχι με εμβαλωτικό. Μέτρα. Θα ανοίξει ο διάλογος στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι, κύριε Ελευθερίου, ότι υπάρχει έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό, ένα θαυμάσιο δυναμικό στο χώρο της υγείας, το οποίο ξενιτεύτηκε στην περίοδο των μνημονίων και δυστυχώς τα κενά που έχουν μείνει είναι δυσαναπλήρωτα και δεν είναι μόνο στους αναισθησιολόγους. Εγώ από το δικό μου ρεπορτάζ ακούω ότι το ίδιο ισχύει και σε διακεκριμένους ογκολόγους, οι οποίοι δίνουν τη μάχη για τη θεραπεία του καρκίνου. Και πολλές άλλες ειδικότητες. Και πολλές άλλες ειδικότητες. Θα πρέπει η πολιτεία να το δει αυτό. Να πω κάτι, ότι μας ευγνωμονούν οι Γερμανοί φίλοι μας, οι οποίοι είχαν τεράστια προβλήματα σε γιατρούς και αυτή τη στιγμή έχουν λύσει το πρόβλημά τους με Έλληνες γιατρούς, αλλά δυστυχώς εμείς έχουμε μείνει χωρίς γιατρούς αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και θα πρέπει να το δούνε και στο μισθολογικό και στις συνθήκες εργασίας και στην αναβάθμιση έτσι, του τρόπου που δουλεύουν οι γιατροί στα δημόσια, κυρίως νοσοκομεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελευθερίου. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, κυρία Κλήτου.